Γεια σας. Τι κάνουμε? Σας είχα πει ότι σε αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε πώς, εάν μας, τι κάνουμε σε περίπτωση που τα στελέχη του καλαμιού μας κολλήσουν ή σφινώσουν και δεν βγαίνει με τίποτα, δεν ξεχωρίζουν με τίποτα. Ποιοι είναι οι τρόποι? Οι τρόποι που θα σας πω, επειδή δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε δεν τα γνωρίζω κι εγώ μέσα, δηλαδή από την πράξη έτυχε και τα έμαθα. Θυμάμαι, ο πρώτος τρόπος που θα σας πω ποιος είναι. Θυμάμαι κάποτε το 2003, ψάρευα τότε heavy casting απ' έξω, με καλάμια, με βολή. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι, λόγω θερμοκρασίας μου είχαν σφινώσει, είχα τότε, τα έχω ακόμα δηλαδή τα καλάμια, τα τρίσπαστα, που ήταν πιο σκληρά, πιο ντούρα, γιατί ήθελα απ' έξω να... Ήταν τότε, εκείνη την εποχή, τα πιο σκληρά καλάμια, ας πούμε, για αυτή την τεχνική. Μου σφήνωσε, παιδιά, από τα τρία καλάμια που είχα, μου σφήνωσε το αίμα. Και δεν άνοιγε με τίποτα και δεν είχα και βοήθεια από κανέναν, γιατί ήμουν από απόμακρο μέρος. Και θυμάμαι, το κουβάλισα από το σημείο που ήμουν μέχρι το σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο, από το παράθυρο έξω, εξήγε το καλάμι, το τρίσπαστο, πόσα μέτρα είναι, δε, πολύ μακρύ καλάμι. Και... πώς μου ήρθε με τη συστολή, διαστολή, και έριξα, εκεί το έμαθα, έριξα νερό παγωμένο βρύσης. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι, γιατί δεν χώραγε εδώ μέσα το καλάμι να κάνω αυτές τις δουλειές, και έριξα παγωμένο νερό. Και με πολύ, χωρίς καθόλου δύναμη, μόλις έκανα να ξεσφινώσω το καλάμι, έφυγε σαν βούτυρο. Και λέω, δεν το πιστεύω, λέω, και ήμουνα μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσα το καλάμι να το βουτήξω μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, ή να ρίξω λίγο νερό πάνω στην ένωση. Οπότε εκεί ήταν η πρώτη φορά που άρχισα και και έβαλα το μυαλό μου σε μια διαδικασία και λέω, κοίτα να δεις τώρα συστολή, διαστολή με τα στελέχη, πώς φινώνει το ένα μετάλλο, και τελικά πού κατέληξα. Γι' αυτό σας το λέω, δεν είμαι κανένας ειδικός, μέσα από την πράξη. Σας το λέω, ώστε κάποιος φίλος μπορεί να βοηθηθεί. Εντάξει, υπάρχουν και οι παλιότεροι, υπάρχουν οι καλύτεροι, οι πιο παλιοί, που αυτά τα ξέρουν, εντάξει, ξέρουν και περισσότερους τρόπους, έτσι. Ποιος είναι λοιπόν ο τρόπος? Ας πούμε ότι έχουμε ένα καλάμι, είτε δίσπαστο, τρίσπαστο, ό,τι καλάμι και να είναι, έτσι. Γιατί δεν μας κοιτάμε τεχνική. Ένα καλάμι με στελέχη που το βάζουμε μέσα και σφινώνει. Τι κάνουμε? Πάμε λοιπόν να το ξεσφινώσουμε, δεν ξεσφινώνει με τίποτα. Είμαστε στη θάλασσα, έτσι. Ή, αυτό κάνω εγώ τώρα πλέον. Ή, όπως είναι το καλάμι, το βουτάω μέσα στη θάλασσα και δεν μπαίνω στη διαδικασία, και από το πάγωμα της θάλασσας, συστολή, διαστολή, άνετα μετά ξεμπλοκάρει και ξεσφινώνουν και βγαίνουν. Ή έχουμε ένα κύπελο, ένα δοχείο. Το δοχείο σίγουρα θα έχουμε ένα κουβαδάκι μαζί, κάτι θα έχουμε, μέχρι και το ποτήρι του καφέ. Παίρνουμε από τη θάλασσα νερό και ρίχνουμε πάνω στο στέλεχος. Αυτό που είναι σφινωμένο. Ρίχνουμε νεράκι και αυτό μετά με μια απλή κίνηση, επειδή είπαμε είναι το φαινόμενο συστολής διαστολής, με το κρύο το νερό μαζεύει και βγαίνει. Δοκιμάστε το, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, πόσες φορές πλέον μου έχει τύχει? 8 φορές στη θάλασσα, ειδικά το καλοκαίρι. Ή, να το πω και αυτό, δεν είναι καινούργιο το καλάμι, ειδικά το καλοκαίρι γίνει πάρα πολλές φορές. Λίγο νερό να βάλετε, λόγω ζέστης, άμα βάλετε λίγο νεράκι φεύγει, πάει αυτό το σκέλος. Αν είναι καινούργιο το καλάμι και παρατηρούμε ότι πάμε να το βάλουμε και δεν μπαίνει καλά και μπαίνει, και δεν μπαίνει, δηλαδή μπαίνει με πάρα πολύ ζόρι. Τι κάνουμε? Σε αυτό το σημείο εδώ, άμα το βλέπετε, είναι κάτι, ένα υλικό σαν άνθρακας, κάτι. Το ξέρω κιόλας ακριβώς τι είναι το υλικό του, έτσι. Δεν πολύ ασχολούμαι και τόσο πολύ σε τεχνικά μέρη, ώστε να πάω παραπέρα σε αυτά. Εδώ τι κάνουμε?
σε καλάμια τέτοια. Έχω ψηλό γυαλόχαρτο, πολύ ψηλό γυαλόχαρτο, το οποίο περνώντας μια ψηλή, δηλαδή χιλιάρι γυαλόχαρτο, τόσο πολύ να φανταστείτε, περνώντας μια ψηλή αρχίζω και το τρώω λίγο ώστε να σφινώσει, να μπει πιο μέσα. Γιατί και εμένα όταν είναι καινούργιο το καλάμι και είναι αχρησιμοποίητο, πολλές φορές πάμε να το βάλουμε και δεν μπαίνει. Σταματάει μέχρι εδώ. Δεν γίνεται. Θα το βάλουμε πιο πολύ μετά σε κάποια φάση ζέστασης, όχι ζέστασης, συγγνώμη, θερμοκρασίας, μεγάλη ζέστης και αυτά, θα γίνει ζημιά. Πρέπει να μπει μέσα μέχρι ένα σημείο. Το περνάμε με το γυαλόχαρτο και μπαίνει μέσα μια χαρούλα. Σε αυτή τη φάση, να μην ξεχάσω, υπάρχει περίπτωση λοιπόν, λόγω ότι είναι καινούργιο το καλάμι ή αχρησιμοποίητο, δεν έχει αφήσει μεγάλο κενό εδώ, σφινώνει ακριβώς, να μας σφινώσει λόγω εισροής από τα άλατα, από θερμοκρασία. Ο τρόπος λοιπόν είναι, βάζοντας νερό, να ξεσφινώσει και να φύγει. Ο δεύτερος τώρα τρόπος. Υπήρχαν στο σύνολο, θυμάμαι, δύο περιπτώσεις. Δεν είναι αυτό το καλάμι, όχι. Ένα άλλο που είχα. Ήταν μια περίπτωση, παιδιά, μία, όπου ούτε νερό της θάλασσας που ήμουνα δεν έκανε. Ούτε παγωμένο νερό, παγωμένο, προσέξτε, όχι της θάλασσας, παγωμένο νερό από το ψύχτη μέσα που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, πάλι δεν ξεκολλήσαν τα στελέχη. Μα πάγο του έβαλα από το ψυγείο, τίποτα. Μόνο σε εκείνη την περίπτωση, θυμάμαι, η βοήθεια είχα. Πάλι δηλαδή ήμασταν δύο άντρες, ο ένας κράταγε από τη μια πλευρά, ο άλλος από την άλλη πλευρά, και παρόλα αυτά δεν είχαμε τη δύναμη ούτε καν να κουνηθεί, να ξεσφίξει, να φύγει. Με καμία, δηλαδή ούτε μία περίπτωση δεν υπήρχε. Βάλαμε όλη μας τη δύναμη, δηλαδή ήταν το καλάμι, κόλλησε, τέλος, έμεινε έτσι. Τι έκανα, θυμάμαι τότε. Αυτό που σας λέω όμως δεν το προτείνω, δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει δοκιμάσει τις μεθόδους, να είναι πλέον η ίστατη λύση που λένε, ότι τέλος, πάει το καλάμι, κόλλησε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι τώρα η επιλογή. Και δεν τη συστήνω, έτσι, και εγώ που το έκανα με μαύρη καρδιά το έκανα. Ας πούμε ότι είναι το καλάμι κολλημένο. Ορίστε. Τέλος. Κόλλησε. Έχουμε βάλει νερό. Έχουμε δοκιμάσει δύο άνθρωποι, ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη, και δεν γίνεται τίποτα. Τι κάνουμε. Αν είμαστε μακριά από το σπίτι, την πατήσαμε, πρέπει να έρθουμε μέχρι το σπίτι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα όταν φτάσουμε στο σπίτι ή φτάσουμε σε μέρος που υπάρχουν τα εργαλεία. Έχουμε μια πετσέτα. Σας το λέω ξανά, τι έκανα εγώ. Με πολύ προσοχή πάντως, πάντα, πολύ προσοχή. Έχουμε μια πετσέτα. Το καλάμι που μπαίνει μέσα, το στέλεχος που μπαίνει μέσα, βάζουμε την πετσετούλα σε αυτό το σημείο. Ακριβώς εδώ πάνω. Δεν πάμε να το πιάσουμε από εδώ, ψηλά. Δεν θα το πιάσουμε όσο ψηλά, εδώ, κοντά. Δεν θα πάμε ποτέ με ένα καβουράκι πάνω εδώ κατευθείαν να το μαγκώσουμε. Ποτέ. Γιατί θα κάνουμε. Δεν θα σπάσει τόσο εύκολα το καλάμι, απλά θα το γρατσουνίσουμε πολύ άσχημα και θα είναι αντιαισθητικό. Για να σπάσει δεν θα σπάσει τόσο εύκολα. Θα βάλουμε μια πετσετούλα. Τώρα δεν θυμάμαι αν βρεγμένη ή όχι, ποια είναι καλύτερα. Μου φαίνεται ότι είναι κάποιες πετσέτες που γλιστράνε πάρα πολύ. Αυτές τις πετάμε. Είναι και κάποιες πετσετούλες που δεν γλιστράνε, πιάνουν. Αυτό καταλαβαίνουμε και με το χέρι ότι πιάνουν, δεν γλιστράνε. Και με βάση την πετσέτα θα πιάσουμε
το καλάμι. Για να δω. Να το πάνω στέλεχος. Βάζουμε την πετσετούλα. Πιάνουμε το καλάμι. Το πιάνουμε. Είμαστε δύο άτομα. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή, που δεν ξεσφινώνουν τα στελέχη με τίποτα και φτάσαμε στη χρήση του κάβουρα, είμαστε δύο άτομα. Ο ένας πιάνει το κάτω μέρος του καλαμιού και ο άλλος το πάνω και περιστρέφοντας αντίθετα ο καθένας και προς τα έξω, μόλις κάνει το πρώτο κλακ, ξεσφινώνει και μετά τα πράγματα είναι εύκολα, δηλαδή είναι το πρώτο. Δεν βάζουμε δύναμη πάρα πολύ, δεν χρειάζεται δύναμη, απλά όταν στριφογύρνει, προσέξτε, πόση δύναμη βάζουμε. Τόσο ώστε όταν γυρνάμε να μην μας γλιστράει το καλάμι. Δηλαδή γυρνάμε, βλέπουμε ότι δεν πιάνει το καλάμι, γλιστράει, βάζουμε λίγο περισσότερο, έτσι ώστε τη στιγμή που σταματάει να γλιστράει να πάρει μια μικρή, να ξεγλιστρήσει και μετά να ξεσφινώσει εύκολα. Γιατί σας το λέω αυτό, μην πάτε δηλαδή και μου βάλετε κανένα κάβουρα και πάτε χωρίς πετσέτα, χωρίς τίποτα και κάνετε hop και πάμε να το ξεσφινώσουμε, εντάξει θα γίνει ζημιά, μπορεί και να σπάσει και το στέλεχος, θέλει δηλαδή μεγάλη προσοχή. Γιατί σας το είπα την προηγούμενη φορά, γιατί είχα μιλήσει με ένα φίλο και μου λέει πώς θα πάω να πάρω τον κάβουρα, να κατευθείαν να το πιάσω, να το κάνω, τι λες βρε, του λέω. Μετά μου είπε και το άλλο να πάρω, μου λέει, ένα τρυπάνι, να του κάνω μια τρύπα, γιατί λέει έχει μέσα συμπιεσμένο αέρα και αυτά και σφήνωση και γι' αυτό δεν ανοίγει. Άμα του κάνω μια τρύπα, λέει εδώ χαμηλά, να φύγει ο αέρας ο συμπιεσμένος ώστε να ανοίξει. Όχι, δεν έχει σχέση τέτοια. Είναι, η σχέση του ήταν, είναι ότι έχει σφήνωση τόσο πολύ που και τρύπα να του κάνεις δεν σε αφήνει το σημείο αυτό να το τραβήξει, δεν φταίει ο αέρας. Και του είπα, κάνε με το νερό. Και αν δεν κάνεις με το νερό, πραγματικά, γιατί τον ρώτησα μετά, του λέω τι έγινε, μου λέει φίλε έχεις δίκιο. Εκεί που μένει ο φίλος δεν έβαλε παγωμένο νερό, έβαλε πάγο. Είχε πάγο κάποιος στον δρόμο χιόνι και έβαλε χιόνι πάνω. Και μετά μου λέει το πήρε με τη γυναίκα του, το έκανε μία, του λέω άνοιξε, ναι, μου λέει φίλε με έσωσες. Του λέω έτσι μπράβο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, έκανε τη δουλειά του, γιατί θα πήγαινε με κανένα κάβουρα κατευθείαν, θα του έκανε ζημιά. Κάβουρες και γενικότερα εργαλεία χρησιμοποιούμε στην ίστατη λύση, δηλαδή πρέπει να το παγώσουμε, να δοκιμάσουμε εμείς με τη γυναίκα μας, με το φίλο μας, με έναν άλλον φίλο, δηλαδή ο ένας να πιάνει από εδώ, ο άλλος από εκεί να τραβάμε. Και όταν δεν ανοίξουμε τίποτα, η ίστατη λύση μετά είναι το εργαλείο, το αποφεύγουμε. Όταν φτάσει η φάση για το εργαλείο, πάλι με προσοχή, με την πετσετούλα και με ελεγχόμενη δύναμη, πότε θα ξεσφινώσει, μην το πιάσουμε από την αρχή, πάλι δεν γίνεται ζημιά. Σας τα λέω γιατί τα έχω πάθει, γιατί η πρώτη φορά δεν είχα βάλει πετσέτα, είχα πάρει ένα κάβουρα μεγαλύτερο, με πάρα πολύ δύναμη. Ο κάβουρας μόλις έκανε έτσι, το ξεσφίνωσε το καλάμι, αλλά άφησε σημάδια. Οπότε εκεί το έμαθα παθαίνοντας, δεν μου τα είπε κανένα. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βιντεάκι. Τι άλλο να πω. Να είστε καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Ευχαριστώ τους φίλους για τα σχόλιά τους, τις ερωτήσεις τους, που μου δίνουν το βήμα να απαντήσω. Ό,τι γνωρίζω, παιδιά, γιατί δεν τα ξέρω. Εντάξει, δεν τα ξέρω κιόλα. Και εγώ μαθαίνω δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω. Και προσπαθώ να μαθαίνω. Μ' αρέσει. Να μαθαίνω ακόμα περισσότερα. Δεν έχω κάτι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέφτηκα το επόμενο βιντεάκι μου σε ένα βίντεο να το χωρίσω σε ενότητες διάφορες κατασκευές, εύκολες, πολύπλοκες, πιο πονηρές, όχι τόσο πονηρές, αρματοσές για καλαμάρια. Πιστεύω είναι κάτι που θα βοηθήσει, πιστεύω, πολλούς φίλους. Έχω δοκιμάσει διάφορες αρματοσές, πιστεύω ήρθε η ώρα να ξεκινήσω να δείχνω και μακάρι να αρέσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γεροί.